τη σημαντική συνδρομή της Κύπρου για αντιμετώπιση της παράνομης εισδοχής μεταναστών και των επικίνδυνων διακινήσεων από εμπόρους ζήτησε και εξασφάλισε ο Επίτροπος Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος άρχισε από την Κύπρο την εκστρατεία ενημέρωσης των 28 εταίρων για τις προτάσεις της Κομισιόν για τολμηρές δράσεις και το απόγευμα προσφώνησε την Ολομέλεια της Βουλής. Μεταξύ των προτάσεων που θα τεθούν προς έγκριση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ο τριπλασιασμός των κονδυλίων για τη διεύρυνση των προγραμμάτων Τρίτων, Frontex και Ποσειδών. Μια ολοκληρωμένη πολιτική μετανάστευσης που προτάσει τολμηρές δράσεις για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Την αξιοπρεπή αντιμετώπιση όλων εκείνων που αναζητούν μια καλύτερη θέση στη ζωή κοντά μας. Τη θεμελίωση ενός πιο δίκαιου συστήματος διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών. Για την τιμωρία των εγκληματιών που εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη επελπισία. Είναι η πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που περισσότεροι από 50 εκατομμύρια άνθρωποι επιχειρούν να μεταναστεύσουν μακριά από συνθήκες πολέμου και η Μεσόγειος είναι η ανοιχτή οδός. Η αντιμετώπιση της γεωπολιτικής αστάθειας είναι το μεγάλο στοίχημα, στο οποίο πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραματίζουν Κύπρος και Ελλάδα, τόνισε ο Ευρωπαίος Επίτροπος, ο οποίος είχε νωρίτερα συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής Γιαννάκη Ομήρου. Πρακτικά, μέτρα συζήτησε εξάλλου με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Ιωάννη Νικολάου. Και αξιολογήσαμε δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν για να συμμετάσχουμε σε επιπρόσθετα προγράμματα με σκοπό την εξασφάλιση τεχνικού εξοπλισμού αλλά και μέσων. Τον Ευρωπαίο Επίτροπο δέχτηκε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Συζήτησαν το θέμα της μετανάστευσης, ενώ ο Δημήτρης Αβραμόπουλος επαναβεβαίωσε τη στήριξη της Ελλάδας για τη λύση του Κυπριακού.